Θυμίζει λίγο τα χρόνια του Καραμαλή. Του μίλησε ο Καραμαλής, είπε ο Καραμαλής, άφησε να νεηθεί ο Καραμαλής, ενοχλημένος ο Καραμαλής. Οι κύκλοι του Καραμαλή λένε, δεν λένε. Άμα και είναι ενοχλημένος, να μην το πούμε. Έβγαινε ο Καραμαλής μετά και έλεγε, παιδιά, εγώ δεν μιλάω με κανέναν. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι οι κύκλοι μου είναι, λένε ότι είμαστε ενοχλημένοι. Πάμε, δύο πολύ καλοί. Ένας πολύ καλός συνάδελφος και ένας πολύ καλός επιστήμονας εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ και τα της Βουλής, αλλά και την επόμενη μέρα, έτσι όπως το τοπίο διαμορφώνεται από τις εκλογές και μετά. Δημήτρης Παπανικολόπουλος, διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο καλός φίλος και συνάδελφος Γιάννης Αλμπάνης, δημοσιογράφος από τον News 24/7. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Καλώς ήρθατε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι ο Καραμαλής ήταν ενοχλημένος, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, έστελε μήνυμα. Έχουν γίνει και καριέρες. Αμέσως κύκλος του Καραμαλή. Νομίζω πρέπει να ανοίξει μια νέα επαγγελματική θέση τώρα. Κύκλοι Τσίπρα ή φίλοι. Αυτό τι δουλειά κάνετε, είμαι κύκλος κάποιου παλιού πολιτικού αρχηγού. Ναι, είναι αυτά εξής. Είναι και αυτά είναι ένα αρκοπαίδιο για τον δημοσιογράφο, γιατί από τη μια μεριά κάποιο το λέει, κάποιο το δίνει. Προφανώς. Αλλά στο δίνει. Ως κύκλος κάποιου και μάλιστα κάποιου που έχει αποσυρθεί κιόλας, είναι το απολύτως διαψεύσιμο. Δεν μπορεί να στηρίζεσαι πουθενά και μπορεί να σου υπάρχει ένα ερώτημα αν το λες ή δεν το λες. Αν το έχεις, παίρνεις και το ρίσκο συνήθως αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρεις τώρα, υπάρχει, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ένα διαρκές παιχνίδι αυτές τις ημέρες να πετάξουμε κάτι, να κάψουμε κάτι, να βγάλουμε μια είδηση, να δημιουργήσουμε μια αίσθηση. Είναι από τη μια μεριά βέβαια έχεις την πληροφορία που πρέπει να την πεις γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Από την άλλη όμως να μην γίνεις βαποράκι της διαρροής. Εκεί είσαι στο όριο των πραγμάτων. Δεδομένο. Πάμε λίγο στις προγραμματικές πρώτα να ξεκινήσουμε. Ναι, αυτό πήγα να πω. Το κλίμα. Για τις προγραμματικές νομίζω είναι σαφές. Είναι απόλυτη κυριαρχία Μητσοτάκη. Όπως που έλεγε και ένας παλιός συνάδελφος πολλά χρόνια, που λέει δεν έχω ξαναδεί τέτοιες προγραμματικές, που στην ουσία έγινε ορατό ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αντίπαλο δέος, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Ο Μητσοτάκης έπαιξε μόνος του στο γήπεδο. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι να πει ότι οι άλλοι δεν ήταν καλοί στις ομιλίες τους, οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων ή ο προεδρεύων της βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή έχει έναν ελεύθερο διάδρομο ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Εκεί θα είναι το πρώτο crash test και να δούμε. Και τις δημοτικές και τις περιφερειακές δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, νομίζω ότι πια ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κάνουν προσπάθεια για αυτές τις εκλογές. Θα κάνουν κάποια αυτοδιοικητική από μόνοι τους. Αλλά ήταν φανερό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει έναν ελεύθερο διάδρομο μέχρι τις εκλογές. Να νομοθετήσει αυτά που θέλει να νομοθετήσει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό με τα δυτικά πανεπιστήμια, δηλαδή το προσπέρασμα του άρθρου 16, τη φαλκίδευση του άρθρου 16 δια των διακρατικών συμφωνιών. Και νομίζω είναι και έγινε και φανερό και στην Βουλή ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μπορούν, ελέγχουν το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, το πολιτικό παιχνίδι, με όρους διακόπτη. Γυρνάω ένα διακόπτη, γίνομαι λίγο Όρμπαν, γυρνάω έναν άλλο διακόπτη, γίνομαι λίγο Μακρόν. Μπορώ να εκμεταλλευτώ πολύ καλά την ακροδεξιά για να εμφανιστώ εγώ ως κέντρο. Αν θεωρώ σκόπιμο, υιοθετώ και τη γραμμή της άκρας δεξιάς για τη μετανάστευση ή για την καταστολή. Γενικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Και έχει και μία, συγγνώμη, σε αυτό και νομίζω και πολύ σημαντικό και δείχνει και το πώς θα πάει ο Μητσοτάκης στο επόμενο διάστημα. Είναι κεντρικό στον πυρήνα του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας η οικειοποίηση της έννοιας της πρόοδου. Αυτό που είπε. Είπε δύο βασικές ιδεολογικές έννοιες, η πρόοδος και ο εξυγχρονισμός. Ναι. Η πρόοδος είναι μια έννοια ιστορικά, κατεγραμμένη ιστορικά, ανήκει στην αριστερά. Δανεική και οι δύο όροι θεωρητικά, έτσι. Ναι. Και ο εξυγχρονισμός είναι εντάξει, είναι διακομματική έννοια, πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα. Ναι. Γενικά έχετε αυτή τη στιγμή με την περίοδο του Σιμίτη, με την περίοδο της κεντροαριστεράς. Βεβαίως είναι και ο Χαρίλαος Τρικούπης, είναι μια πιο ουδέτερη πολιτικά και ιδεολογικά έννοια. Δεν φανέρωσε ένα αλαζονία με το άρθρο 16 καλώντας τον κύριο Ανδρουλάκη. Από την αντίδραση του κύριου Ανδρουλάκη φάνηκε ότι το όχι καλά. Του καλά άρεσε. Του όχι καλά υπολογίσει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει η αλαζονία είναι σύμφωτη με την εξουσία και το έχουμε δει όχι σαν έναν που έχει δεύτερη φορά κυβέρνηση, αλλά και σε άλλους που βγαίνουν βουλευτές και οι συμπεριφορές απέναντι στους δημοσιογράφους. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις εξουσία και να μην εμφανίσεις συμπτώματα αλαζονίας. Πάει με το job description αυτό. Αλλά στην κατάσταση που είναι τώρα, όταν έχεις βγει δεύτερη φορά, χωρίς ουσιαστικά απώλειες και με τον δεύτερο κόμμα να είναι στις 22,5 μονάδες,
Εντάξει, κάνεις ό,τι θες. Ναι, προφανώς. Αν δεν βγάλουν έχει... και αρχηγό οι άλλοι. Και δεν έχει και κανένα να σου μιλήσει. Αν δεν ήσουν να βγάλουν και αρχηγό και έχουν και ηγεσία μέχρι τις εκλογές, θα μπορεί κάποιος να μιλάει. Ο κίνδυνος της επόμενης μέρας από τις εκλογές και η εικόνα που φάνηκε και μέσα στην Βουλή κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων, αλλά και αυτό που συζητούμε τις τελευταίες μέρες, είναι ότι υπάρχει μία ατζέντα μόνο που τη βάζει μόνο ένα κόμμα. Και την τοποθετεί στο τραπέζι και συζητάμε αποκλειστικά αυτή τη μία ατζέντα. Σαν να μην υπάρχει εναλλακτική συζήτηση, εναλλακτικό θέμα συζήτηση στο τραπέζι. Η ατζέντα μπαίνει από έναν. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα πιο μακροσκοπικό σχόλιο, γιατί δεν είναι ζήτημα αυτών των εκλογών. Όχι μόνο αυτών των εκλογών, έτσι όπως γίνεται. Έτσι όπως γίνεται. Είδαμε, ας πούμε, ότι η ελληνική κοινωνία, εκεί που μετρούσε γύρω στο 60% μιας κέντρο-αριστερής πλειοψηφίας, να το πω έτσι, παραδοσιακά από τη δεκαετία του 60 μέχρι και στις μέρες μας, με κάποια σκαμπανεβάσματα οπωσδήποτε, αλλά ήταν μια σταθερά. Τώρα έχει αλλάξει και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα 60-40 υπέρ της κέντρο δεξιάς και ακροδεξιάς. Και βλέπουμε τρία κόμματα πρώτη φορά μέσα στη Βουλή ακροδεξιάς. Ακριβώς. Και εδώ θα ήθελα να δώσω μερικές εξηγήσεις για το τι γίνεται αυτό το πράγμα, ότι έρχεται από παλιά και θα πάει και πιο μακριά και δεν είναι ζήτημα αντεγκλήσεων μέσα στο κοινοβούλιο για το αν παίρνει ένα κόμμα πόντους και αν ένας αρχηγός επιδεικνύει, ξέρω εγώ, κάποια ρητορική δυνότητα, ξέρω εγώ αν έχει καθαρό διάδρομο ή όχι. Εδώ μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες είναι και διεθνείς άλλωστε και δίνουν το στίγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ένα είναι ότι οι ηττημένοι της παγκοσμιοποίησης, που είδαν τόσο τα εισοδήματά τους να συντρίβονται όσο και τις ταυτότητές τους να συντρίβονται, σιγά σιγά πηγαίνουν προς δεξιές, ακροδεξιές επιλογές. Αυτό αργήσαμε να το καταλάβουμε. Το πόσο σημαντικές δηλαδή είναι οι ταυτότητες, παραδείγματος χάρη, για τους ανθρώπους. Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, Ελληνίδα σήμερα, ξέρω, κτλ. Όλα αυτά ζητούν απαντήσεις πέρα από το πόσα λεφτά έχει η τσέπη μου. Το άλλο, αυτό που ονόμαζε ο Ζίγκμουντ Μπάουμαν ρετροτοπία. Οι άνθρωποι τώρα δεν εμπνέονται από μια ουτοπία, αλλά από μια ρετροτοπία. Κοιτάνε στο παρελθόν, ένα παρελθόν που είναι σίγουρο, ενώ το μέλλον είναι άδειλο. Mm-hmm. Το ωρεοποιούμε κιόλας λίγο το παρελθόν μας και το εθνικό μας παρελθόν κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπετε, κάνουμε φεστιβάλ όλη την ώρα για την τάδε μουσική, ξέρω εγώ, την τάδε ενδυματολογία, ξέρω, την τάδε μόδα κτλ. Ο κόσμος κοιτάει προς τα πίσω, αντί να κοιτάει μπροστά. Αυτό ευνοεί φυσικά τη δεξιά και την ακροδεξιά. Επίσης θα πω. Θα το έχετε δει και σε άλλες χώρες, και στην Αμερική και στη Βραζιλία, με αυτούς τους ακροδεξιούς ηγέτες που προέκυψαν. Μας λένε θαρσός πρώτη φορά ότι ο κόσμος δεν μας χωράει όλους. Κάποτε η δεξιά είχε ένα σχέδιο που μας χωρούσε όλους, με ανισότητες βέβαια, άλλοι θα είναι τα αφεντικά και άλλοι θα είναι οι υπάλληλοι. Όμως τώρα σου λέει δεν μας χωράει όλους. Άρα θα πρέπει οι μετανάστες, οι διαφορετικοί ή οποιαδήποτε ομάδα δεν μας αρέσει να βγει έξω από το κοινωνικό συμβόλαιο. Mm. Είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο που δεν αφορά τους πάντες πλέον. Και σιγά σιγά ο κόσμος προσαρμόζεται σε αυτό. Και είχα και μια παρατήρηση εδώ πέρα. Η της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ανασύστησε το πελατειακό σύστημα σε κρίσιμο βαθμό. Έδωσε λεφτά πάνω και κάτω από το τραπέζι σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος επίσης από το κράτος ζητάει ένα ισχυρό κράτος σε σύνδεση με μια ισχυρή εξουσία και αυτό επίσης δεν πρέπει να βγαίνει από τα ραντάρ μας. Οπωσδήποτε υπάρχουν αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατία, αλλά υπάρχουν και για μια ισχυρή εξουσία που να μου δίνει ασφάλεια τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο. Είναι προφανές ότι λειτουργήσαν πάρα πολλοί κόσμος έτσι αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, λειτουργήσε στη λογική του ότι να έχουμε μια σιγουριά ότι κάποιος θα είναι πάνω, θα αποφασίζει, θα το πάει παρακάτω. Δεν έτρεξε και τίποτα το προηγούμενο διάστημα. Καλά ήταν, πήραμε και κάποια λεφτά, πήγαμε λίγο παρακάτω. Αλλά αυτό που μου δημιουργεί έτσι αρκετή αίσθηση είναι ότι υπάρχει προσπάθεια όχι μόνο στο βραχυχρόνιο του τι θα ψηφίσει τώρα, αλλά στο μακροχρόνιο πώς θα δημιουργήσουμε μία αίσθηση, μία ατζέντα με το TikTok, με τα social media, σε μικρότερους ανθρώπους που δεν ψηφίζουν ακόμα, αλλά θα ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές. Να τους πούμε ότι αυτό που λέμε εμείς είναι μια κανονικότητα, οπότε έλατε προς εμάς. Αντίθετα, η αριστερά ή η κεντροαριστερά δεν βρίσκει να κουμπίσει σε τέτοια πράγματα. Δεν βρίσκει ένα αφήγημα. Ναι. Και ναι και όχι. Νομίζω γενικά για την κατάσταση έχει να κάνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχει να κάνει και με την πολύ άσχημη κατάσταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, παρόλο που είναι
Σωστά αυτά γενικά που είπε ο κ. Παπανικολόπουλος. Ειδικά για την Ελλάδα, εγώ θα ήθελα να αναμείνουμε και το αποτέλεσμα και των ευρωεκλογών και των επόμενων εκλογών για να έχουμε μια πιο σταθερή εικόνα των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του είναι κάνουν πολιτική, σύγχρονη πολιτική by the book. Mm-hmm. Δεν συμμερίζουμε την άποψη ότι έχουν κάποια φοβερή έμπνευση ή κανένα φοβερό στρατηγικό βάθος. Αλλά η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Πρωθυπουργού αποδεικνύει τη δύναμη της μεθόδου. Ότι όταν τα πράγματα λειτουργούν με μια ορισμένη μέθοδο και οι άνθρωποι κάνουν γενικά τη δουλειά τους και στοχεύουν, βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους πιάσουν, αυτό αποδίδει ως ένα βαθμό. Και άμα είναι ο αντίπαλος σε κακή κατάσταση, αποδίδει πάρα πολύ. Αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι αυτό που κάνει η πολιτική. Λέει ότι έχω κάποιους δικούς μου και προσπαθώ να επεκτείνω την επιρροή μου και σε κάποιους άλλους που τους οποίους τους έχω πείσει. Ναι, αλλά τώρα αυτό όμως δεν είναι ο πυρήνας. Έχει επεκτείνει παντού. Δηλαδή έχει πάρει τους δικούς του, έχει πάρει τους κεντροαριστερούς, έχει πάρει τους κεντρώους. Έχει το κέντρο και λέει ότι έχω προβλήματα στη νέα γενιά που επειδή είμαι συντηρητικός, άντε να το κάνω να τους τα εξηγήσω πιο απλά και να χρησιμοποιήσω κι άλλα εργαλεία και να βγάλω και μια ατζέντα διαφορετική, μήπως να κάνουμε και τον γκέι γάμο. Και να κάνουμε και κάποιες κινήσεις. Ναι, πετάει και δύο φιλελεύθερα για δικαιώματα. Αυτό όμως είναι. Αυτή δεν είναι η αφετηρία της πολιτικής. Η αφετηρία της πολιτικής είναι ότι παγιώνω τους δικούς μου, περιφρουρώ το εκλογικό ακροτήριο που έχω και προσπαθώ να το επεκτείνω. Mm. Δηλαδή, εκφράζουμε έναν θαυμασμό πολλές φορές για το Μητσοτάκη, γιατί κάνει τα αυτονόητα της πολιτικής. Στο επιτελείο. Στο επιτελείο, ναι, λέω το ολόκληρο σύστημα. Είναι το σύστημα εξουσίας, το πιο, κατά τη γνώμη μου, και το πιο σκληρό σύστημα εξουσίας που έχει γνωρίσει ο τόπος με τα πολιτευτικά. Και κατά τα φαινόμενα και το πιο αποτελεσματικό. Αυτό όμως είναι η δουλειά της πολιτικής, είναι αυτή. Είναι ότι ξυπνάμε το πρωί, πάμε, κάνουμε τη σύσκεψη. Σωστό. Και λέμε, σωστό, παιδιά, πώς θα τους πείσουμε, πώς θα το επεκτείνουμε. Σωστό. Κύριε Παπανικολόπουλε, βρίσκεται ο προοδευτικός χώρος στα τάρταρα ή η κάλπη μας έδειξε ότι υπάρχει μια συντηρητικοποίηση που δεν είχαμε καταλάβει? Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που άκουσα, θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματική μόνο γιατί είναι μεθοδική, γιατί έχει περάσει και κάποιες γραμμές, κάποιες κόκκινες γραμμές που τα κόμματα εξουσίας και τα δεξιά κόμματα δεν το τολμούσαν τις περισσότερες φορές στο παρελθόν. Έχει μία ατζέντα την οποία την επιβάλλει με την ενημέρωση 107. Οτιδήποτε αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να φέρει αυτή τη στιγμή γιατί τη βολεύει, ελληνοτουρκικά θέματα, το προσφυγικό, η μειονότητα στη Θράκη, ο νόμος και η τάξη. Γίνεται πρώτο θέμα. Και ό,τι δεν τη βολεύει, δεν το συζητάμε καν. Το Φλωρίδι δεν το συζητήσαμε καν. Δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε πια και μια απόδειξη από το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και από έρευνες που έγιναν, ότι η ιστορία με τη Θράκη, αυτή η προσπάθεια στοχοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και της μειονότητας, κατά τη γνώμη μου, δεν πέρασε στον κόσμο. Προφανώς, φαντάζομαι. Να πω δηλαδή και ότι αυτό το όριο ισχύει αυτό που λέτε, αλλά η δύναμη της ενημέρωσης και αυτός ο σχεδόν απόλυτος ολοκληρωτικός όρος ενημέρωσης. Ότι υπάρχει λοιπόν ένα θέμα ενός ορίου σε αυτό και θα έλεγα ότι και η άλλη πλευρά, το μπλοκ της αντιπολίτευσης, έχει αρκετά μέσα ενημέρωση, τα οποία όμως δεν είναι. Τόσο μαζικά και τόσο δυνατά. Όχι τόσο μαζικά, ότι οι άλλοι δεν τροφοδοτούνται με την ατζέντα που η οποία τροφοδοτεί. Συμφωνώ. Δεν γίνεται η ίδια δουλειά και από τις δύο πλευρές. Δεν γίνεται η ίδια δουλειά. Σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα να αντιδικήσουμε εδώ πέρα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ψέματα λέγονταν πάντοτε στην πολιτική και όπως είπε και ο Γιάννης Πολιζωστάνης, στο job description του πολιτικού και των κομμάτων. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται με πάρα πολύ μεθοδικό τρόπο. Από το πρωί ως το βράδυ είναι διαχείριση της καθημερινής πολιτικής με ψέματα και με gaslighting. Απλά αυτό που λέει ο Γιάννης έχει ένα δίκιο. Έχουμε πέσει λίγο σε αυτή την παγίδα το ότι τα μέσα έχουν επικρατήσει απόλυτα. Οπότε, ό,τι και να γίνει, τα μέσα πάντα θα μας κερδίζουν ή πάντα θα δημιουργούν μια αίσθηση. Με αποτέλεσμα να καθόμαστε και λίγο πίσω και να λέμε και τώρα και τι να γίνει. Αφού ό,τι και να κάνουμε το βράδυ θα πούνε αυτό που θέλουν να πούνε. Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε. Η μηντιοποίηση της πολιτικής αυτή τη στιγμή είναι σε τέτοιο βαθμό όπου καθίσταται πολιτιακό πρόβλημα πλέον η ενημέρωση 107. Όχι πολιτικό, πολιτιακό. Οι δολοφονίες χαρακτήρως πάντα υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Όπως σας είπα, η διαστρέβλωση των θέσεων ενός κόμματος οποιοδήποτε πάντα υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Δεν έχει νόημα δηλαδή, όπως στο πνεύμα που είπατε κι εσείς, να προσπαθεί να εκπονήσει ένα κόμμα, μια στρατηγική, να βγάλει ένα πρόγραμμα κτλ. Όταν ξέρει ότι αυτό ούτε θα παρουσιαστεί, και αν παρουσιαστεί, θα παρουσιαστεί με στρεβλό τρόπο, ή αν υπάρχει κάποιο.
κάποιο ζήτημα το οποίο εγείρει διαφορετικές αναγνώσεις ενδεχομένως, θα χρησιμοποιηθεί από όλα τα media προκειμένου να υπάρχει ο κίνδυνος, αυτό που έλεγε και η Ευαγγελίνα πριν, να είναι το προοδευτικό κομμάτι της πολιτικής ζωής η κεντροδεξιά και το συντηρητικό κομμάτι της πολιτικής ζωής, έτσι όπως το έχουμε μάθει στον πολιτικό χάρτη, να είναι η ακροδεξιά, οπότε να λένε όλοι ότι θα ψηφίσουμε τον Έλληνα Μακρόν για να γλιτώσουμε από τους ακροδεξιούς. Ο κίνδυνος γαλοποίησης ή ταλοποίησης του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι εμφανής. Μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, να εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία ως κέντρο, γιατί έχουμε πολύ ακροδεξιά, αλλά μπορεί να πάμε και σε ένα ιταλικό μοντέλο όπου θα υπάρχουν πολλά κόμματα, απλώς επειδή τα περισσότερα θα είναι προς τα δεξιά, η δεξιά θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να σχηματίζει κυβέρνηση, ενώ η αριστερά, παρόλο και αυτή κατακαιρματισμένη, δεν θα μπορεί, λόγω του μεγέθους της, του συνολικού, να σχηματίζει η κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα, όπως είπε και ο Γιάννης, καλό θα ήταν να περιμένουμε και τις εξελίξεις από για να δούμε το χάρτη, πέρα, για να δούμε το χάρτη, ναι. Θα αναφερθώ όμως σε κάτι γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα, στο πούμε, της αντιπολίτευσης, πολιτεύτηκε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είχε περιθώρια επιτυχίας, είχε ένα πολύ θολό μήνυμα, μιλούσε σε αφεντικά και υπαλλήλους, συντηρητικούς και προοδευτικούς πολίτες, έλεγε και το ένα και το άλλο, δεν είχε καμία τύχη. Από εδώ και πέρα, και δεδομένου του αποτελέσματος, το πιο πιθανό είναι να μην το κάνει. Και με το καινούριο ή την καινούργια πρόεδρο, με ένα boost που θα πάρει οπωσδήποτε, έτσι το ενδιαφέρον του κοινού μπορεί να ανανεωθεί, ανανέωση τελεχών μπορεί να γίνει και να έχει μια ευκαιρία, τέλος πάντων, να έχει ένα πιο καθαρό μήνυμα προς, προς τους πολίτες. Τότε λοιπόν, μόλις θα υπάρξουν δύο καθαρά μηνύματα, γιατί συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα καθαρό μήνυμα, παρόλο που είναι έτσι πολύπλευρο, μόλις θα έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα καθαρό μήνυμα, τότε ίσως δούμε μέσα από αυτή την αντιπαράθεση την ελληνική πολιτική ζωή να παίρνει έναν δρόμο πιο γνώριμο παρά αυτόν που διαβλέπουμε. Συμφωνείς με μια κουβέντα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ή μπορεί να οδηγηθούμε στη γαλοποίηση της? Είναι η μία εκδοχή, ναι, είναι αυτή που είναι λογική. Έχει επιχειρήματα πολύ σοβαρά και κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχει η νέα γερσία του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έχει και στηρίγματα που δεν τα φαντάζεται, γιατί η παντοδυναμία και η λαζονία φοβίζει και άλλους που δεν έχουν. Έχει μια ευκαιρία ότι δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι, καλύπτει ένα απόλυτο κενό. Βέβαια, αν πάει καλά. Υπάρχει ο κίνδυνος της ιταλοποίησης, είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ μεγάλος. Και δεν ξέρω, αν μιλήσουμε με όλους στοιχήματος, δεν ξέρω τι θα πρέπει να ποντάρουμε. Έχω πολύ σοβαρές αμφιβολίες, διότι η ιταλοποίηση έρχεται ως αποτέλεσμα διάλυσης των οργανωτικών μορφωμάτων και θα έλεγα και πλήρους αποειδηλογικοποίηση και κυριαρχία του κινησμού στην πολιτική ζωή. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Αποτέλεσμα όλων αυτών που συζητάμε είναι η αποχώρηση πριν από λίγες μέρες του κυρίου Λοβέρδου. Η απελευθέρωση, όπως είπε. Του κυρίου Λοβέρδου, του Πασόκ Κινάλ. Εμφανίστηκε σήμερα για πρώτη φορά μετά από την αποχώρησή του. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Μας τρόμαξε, ευτυχώς δεν θα φύγει από την πολιτική. Θα μείνει, είπε, ενεργός. Πάμε να δούμε τι είπε σήμερα. Ήταν μια πράξη απελευθέρωση. Πράξη απελευθέρωσης, ναι. Και μάλιστα έγινε με έναν τρόπο που τον επέλεξα εγώ έτσι, βελούδινο. Δεν υπάρχει, κύριε Παυλόπουλο, κύριε Οικονό μου, καμία διάθεση από την πλευρά μου να αντιδικώ με το κόμμα στο οποίο έδωσε όλη μου τη ζωή. Έτσι. Δηλαδή, αν μένατε, θα αντιδικούσατε? Δεν υπήρχε περίπτωση να μην αντιδικήσουμε. Δεν είναι καθόλου σωστό, συγγνώμη, να δημιουργώ προβλήματα στο κόμμα μου εκφράζοντας τις απόψεις μου. Οι κεντρικές μου θέσεις διαφωνίας εκτέθηκαν στην επιστολή μου προς τον πρόεδρο του κόμματος. Στον οποίο ευχήθηκα και καλή επιτυχία, έτσι. Βέβαια. Προτίμησα να εισηγηθώ να είναι άκρος εμπιστευτικός. Γιατί όμως το κάνατε αυτό? Γιατί έτσι έπρεπε. Θέμα συζήτησης. Παρακαλώ. Και τελικά συμπόρευσης με την Νέα Δημοκρατία τίθεται? Δεν τίθεται τίποτε. Δεν εγκαταλείπω την πολιτική, έτσι. Παραμένω φουλ ενεργός. Το καταλάβω. Απολύτως ενεργός. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Λοβέρδος. Τώρα, με αφορμή το κάψωνα, να ξεκινήσουμε λίγο να συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μελισσάρη, τον εργατολόγο. Την ευκαιρία. Αλλά με την ευκαιρία, αφού τον έχουμε μαζί μας. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Και το συζητάει και πολλοί κόσμος και το είδαμε και στα περισσότερα site. Αν δικαιούται ο κόσμος από την τηλεργασία, π.χ. σε μέρες ψηλού καύσωνα, με 43, 43, 44, και ποια είναι τα δικαιώματα τελικά των εργαζομένων? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς. Πράγματι, οι μέρες του καύσωνα είναι μια ιδιαίτερη περίοδος στην εργασιακή σχέση.
Η τηλεργασία που είναι ούτως ή άλλως ένα καινούριο στυλ, ένας καινούριος τρόπος παροχής εργασίας, δεν έχει προβλέψει κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως ένα πάγιο πλαίσιο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από τη θερμική καταπώνηση. Mm-hmm. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες υψηλού κινδύνου. Με βάση τον νόμο, με βάση τις εγκυκλίες του Υπουργείου Εργασίας, όπως είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, τους οποίους αυτούς ο εργοδότης πρέπει να τους προσέξει περισσότερο και κατόπιν αίτησής του να τους μετακινήσει ή να τους μεταφέρει σε άλλο πόστο με λιγότερο θερμική καταπώνηση. Το νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης της θερμικής καταπώνησης επιβάλλει στον εργοδότη να έχει καταρχήν μια πλειάδα τεχνικών μέτρων. Ας πούμε, στις κλειστούς χώρους επαρκή αερισμό, επαρκή κλιματισμό αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εάν οι εργασίες γίνονται σε ένα θερμικά καταπονημένο χώρο όπως είναι τα μεταλλεία ή τα λατομεία, θα σας πω και κάποιες ειδικότερες ρυθμίσεις για αυτά μέσω συλλογικών συμβάσεων, τότε επιβάλλεται και η μείωση και η πάυση ακόμα της εργασίας για ένα χρονικό διάστημα που ο ήλιος είναι, η ζέστη είναι ιδιαίτερα υψηλή, όπως είναι από τις 12 ως 4 το απόγευμα. Mm-hmm. Και μάλιστα χωρίς χάσιμο του μεροκάματου. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι εργαζόμενοι στα μεταλλεία, όπως είναι στις οικοδομικές εργασίες, όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 38 βαθμούς προσκιάν, τότε επιβάλλεται και η διακοπή παροχής εργασίας και το μεροκάματο πάλι δεν χάνεται. Το ίδιο και σε κάποιες μερικότερες συλλογικές συμβάσεις, όπως είναι τον courier των εκδοτικών οίκων, όμως όχι όλων των courier. Με λίγα λόγια, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο όμως για να τηρηθεί, όπως είδαμε και από το περιστατικό στη Ρόδο, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος έλεγχος, πολύ έντονος έλεγχος από την ανεξάρτητη πλέον αρχή που λέγεται επιθεώρηση εργασίας. Δεν ξέρω πόσο εφικτός είναι αυτός, γιατί και η αρχή αυτή, όπως και πριν όταν ανήκε στο Υπουργείο, στενάζει από την έλλειψη των υπαλλήλων. Δυστυχώς οι έλεγχοι είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα έπρεπε. Και τι κάνουμε, παίρνουμε ένα τηλέφωνο και λέμε εδώ που δουλεύω οι όροι εργασίας δεν είναι καλοί και... Όλος. Να πούμε το παράδειγμα του συγκεκριμένου του σερβιτού. Και ανώνυμα δεν γίνεται και σωστά. Βεβαίως γίνεται ανώνυμα στο 1555, ναι. Είναι το τηλέφωνο τετραψήφιο. Στην περίπτωση του υποβρύχιου σερβιτόρου που είδαμε, το λέω έτσι σκοπτικά. Ναι. Ο καθένας, αλλά και ο ίδιος ή και οι συνάδελφοί του, θα μπορούσαν να πάρουν τηλέφωνο. Βέβαια εδώ έχουμε και το άλλο αυτό που είδαμε, που δεν είναι δυστυχώς παράλογο. Και ο ίδιος αλλά και οι συναδελφοί του να υπερασπίζονται την τακτική αυτή λόγω του μεροκάματος. Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να την κάνουμε γενικά. Αλλά φαντάζομαι ότι οι κανόνες, οι όροι, το κανονικό, το νόμιμο, οι εργασιακές συνθήκες δεν κρίνονται από το αν εγώ θεωρώ ότι μπορώ να δουλεύω με το κεφάλι χωμένο στην άμμο, ας πούμε, για 10 ώρες. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το πιστέψει, ότι τρελαίνει με εγώ ενθουσιάζομαι. Μπορεί και να λέει κάποιος ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα, θα το κάνω γιατί θέλω τα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το κράτος οφείλει να προστατεύσει και την αξιοπρέπεια, αλλά και να επιβάλλει στον εργοδότη την τήρηση των μέτρων πρόνοιας και ασφάλειας για τους εργαζομένους. Ναι. Ό,τι και να λέει ο εργαζόμενος. Λέγαμε την πρώτη μέρα που έγινε το θέμα ότι το κράνος, όταν το φοράς στη μηχανή, το δικό σου κεφάλι θα σπάσει, άμα τρακάρεις. Αλλά υπάρχει πρόστιμο, σωστή, αν σε πιάσουν, να μην φοράς κράνος. Γιατί προφανώς κάποιος πρέπει να σας προστατεύσει. Προφανώς και όχι μόνο. Μπορεί να σπάσει το κεφάλι το δικό σου, αλλά σκεφτείτε και τις παρεπόμενες συνέπειες αν σπάσει το κεφάλι σου. Και για την οικογένειά σου προφανώς, αλλά και για το ίδιο το κράτος. Βέβαια. Άρα το ότι κάποιος μπορεί να λέει ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα το να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, δεν σημαίνει ότι λύθηκε το ζήτημα. Εννοείται, δεν σημαίνει τίποτα. Ο κάθε εργαζόμενος δεν νοείται από τον νόμο να παραιτείται από τα νόμιμα δικαιώματά του, όπως είναι στην υγεία και την ασφάλειά του, όπως είναι στη μη καταβολή του μισθού. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ δεν θέλω το μισθό, δουλεύω έτσι επειδή. Σωστή. Όχι, δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα νόμιμα δικαιώματά του, γιατί ακριβώς η θέσπιση αυτών των νομίμων δικαιωμάτων έχει ευρύτερες συνέπειες μέσα στην κοινωνία. Ξεκινάει μια περίοδος με πολλά ανοιχτά μέτωπα για τα εργασιακά, ακόμα και το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας καθάρισε από το κοινωνικό του κομμάτι και έμεινε καθαρά εργασιακά, σημαίνει ότι θα είναι μια θερμή περίοδος. Η περίοδος που διανύσαμε από τα μνημόνια μέχρι, μπορώ να πω, και το 21 που ψηφίστηκε ο νόμος Χατζηδάκη, ήταν μια περίοδος όπου τα εργασιακά ήταν στην πρώτη γραμμή όλων των μεταρρυθμίσεων, να το πω έτσι. Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος που διανύουμε τώρα θα έχει λιγότερες
ρήξεις, λιγότερες συγκρούσεις, αν και εγώ με την υποβάθμιση κατά τη γνώμη μου του Υπουργού Ανάπτυξης σε Υπουργό Εργασίας, του κ. Γεωργιάδη, περιμένω ρήξεις με τα συνδικάτα. Ρήξεις δηλαδή με τα κοινωνικά μορφώματα που αυτή τη στιγμή, άκουσα πριν τη συζήτησή σας, είναι από τους λίγους συγκροτημένους φορείς που μπορούν να κάνουν μια έτσι έντονη αντιπολίτευση, να το πω έτσι. Περιμένω λοιπόν αυτό από τον Υπουργό. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που φαίνεται ότι θα προκύψει είναι μια, τουλάχιστον μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, μια παροχολογία. Ναι. Αυτό έχω δει, κυρίως ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Το σενάριο είναι, παραμένουν πιο αδικημένοι έτσι κι αλλιώς σε σχέση με όλους τους εργαζόμενους, διότι ασχέτως της κουβέντας που κάνουμε στην Ελλάδα, δημόσιοι υπάλληλοι είναι τεμπέληδες, αυτό κτλ. Είναι αυτοί που είχαν τις μεγαλύτερες περικοπές από τα μνημονιακά χρόνια και καμία σωστά αποκατάσταση. Σωστά. Πάντοτε υπήρχε η καραμέλα, αν μου επιτρέπετε, ότι ο δημόσιος υπάλληλος είναι μόνιμος. Ο ιδιωτικός δεν είναι, επομένως είναι σε καλύτερη μοίρα. Ναι. Πλέον δεν είναι, ειδικά με τις τελευταίες αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Ο κατώτατος μισθός, αν τον πάρει σε 12μηνη βάση και όχι 14μηνη, θυμίζω ότι δώρα δεν δίνονται στο δημόσιο. Δεν δίνονται ακόμα και δεν το έχουμε συζητήσει κιόλας ότι θα δοθούν. Φαίνεται, προκρίνεται ότι θα δοθεί μια οριζόντια αύξηση 70 ευρώ σε όλα τα κλιμάκια τα μισθολογικά του ενιαίου μισθολογίου. Mm. Με κύριο έτσι σκοπό του Υπουργείου Εσωτερικών να βοηθήσει να αυξήσει τα επιδόματα τέκνων, πάλι περίπου στο 50, και τα επιδόματα θέσης ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει ένα σκοπό, έτσι δίνοντας και οικονομικές απολαβές αυξημένες στους δημοσίους υπαλλήλους. Να δούμε λίγο το κομμάτι των εργαζόμενων συνταξιούχων. Προφανώς και πρέπει να έχουν δικαίωμα να δουλέψουν, αν και θα έπρεπε η πολιτεία, η κοινωνία να έχει φροντίσει αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει τον εργασιακό τους κύκλο και τα έχουν δουλέψει τα χρόνια τους, να μην χρειάζεται να δουλέψουν, να ζήσουν μια διαφορετική ζωή. Αλλά δυστυχώς πολλοί πρέπει να έχουν ανάγκη ή κάποιοι θέλουν απλά να δουλέψουν γιατί είναι η επόμενη μέρα. Τι είναι αυτό που αλλάζει με αυτά που έχουμε ακούσει, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα και τον νόμο ακριβώς. Αυτό που είπε έτσι κάπως, το υπενήχθηκε ο Υπουργός. Είναι το εξής. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα όταν ένας συνταξιούχος θέλει να εργαστεί, η ποινή, γιατί περί ποινής πρόκειται, ακόμα και με μία μέρα εργασίας, του περικόπτεται το 30% της σύνταξής του. Παίρνει το υπόλοιπο, το 70%. Και το μισθό του από την εργασία του. Αυτό που θέλει να κάνει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση είναι να μην περικόπτεται τη σύνταξή του και από την εργασία του ένα ποσοστό, έχει ακουστεί ένα ποσοστό 10-20%, να μην το παίρνει από την αμοιβή του, να το παρακρατεί ο εργοδότης και να αποδίδει ένα μέρος του στον ΕΦΚΑ σαν αντιστάθμισμα αυτής της παράλληλης απασχόλησης και καταβολή της. Υπάρχει θέμα ελάφρυνσης των εργοδοτικών βαρών για τους εργοδότες που θα προσλαμβάνουν συνταξιούχους. Δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο, απλά έχει ακουστεί μια μορφή σε επιδότηση αυτού του 10-20% της παρακράτησης αυτής. Ελάφρυνση για, όπως ισχύει ας πούμε για τους νέους, νεοπροσλαμβανόμενους, δεν έχει ακουστεί ακόμα, θα δούμε όμως. Έχει ανοίξει τώρα μια συζήτηση ότι αντί να παίρνουμε νέους εργαζόμενους να τους εντάξουμε στην δουλειά, θα παίρνουμε ανθρώπους που έχουν τελειώσει τον εργασιακό τους κύκλο. Δημιουργεί ένα τέτοιο κίνητρο ή ένα τέτοιο ερώτημα στην επιχείρηση αυτή η διαδικασία? Έχει να κερδίσει κάτι δηλαδή? Κοιτάξτε, τα πάντα είναι θέμα συμφωνίας με βάση το μισθό. Εάν μιλάμε για πρόσληψη από ένα φορέα που εποπτεύεται από το κράτος, τότε ο νόμος λέει ότι όταν έχεις χρησιμοποιήσει την προϋπηρεσία σου για να πάρεις σύνταξη, αυτό δεν μπορεί να ξαναυπολογιστεί στο μισθό που θα πάρεις. Άρα θα μπεις με τον εισαγωγικό μισθό, τον κατώτατο μισθό. Σαν να είσαι ένα προσλαμβανόμενος. Με αυτή την έννοια, σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως οι εργοδότες να τους συμφέρει να πάρουν έναν έμπειρο εργαζόμενο. Με πολύ χαμηλό μισθό. Με πολύ χαμηλό μισθό. Αυτό πράγματι ισχύει. Θα προσμετράτε στα συντάξιμα τους χρόνια αυτή η περίοδος εργασίας, που προσμετράτε και τώρα? Θα προσμετράτε για την αύξηση του ποσού της σύνταξης. Θα πάρεις λίγο παραπάνω κάποια στιγμή στη σύνταξη που ήδη λαμβάνεις. Και κλείνοντας αυτή τη συζήτηση,
Έχουμε την αίσθηση ότι όσο περνάνε τα χρόνια ελαστικοποιείται όλο και περισσότερο η μορφή της εργασίας. Έχουμε την αίσθηση ότι όσο περνούν τα χρόνια γίνεται λίγο και πιο δύσκολο να είσαι εργαζόμενος. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση ότι είμαστε ελεύθερη αγορά. Τι θέλετε τώρα, θέλετε να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, να τα συζητάμε όλοι μαζί, να έρχεται από τα πάνω το τι θα παίρνετε. Πηγαίνετε στο γραφείο, είναι ελεύθερη αγορά, είσαστε καλοί, δεν είσαστε καλοί. Θα πάρετε και περισσότερα λεφτά αν είσαστε καλοί. Έχετε δίκιο. Το θέμα της ευελιξίας έχει προκύψει εδώ και αρκετά χρόνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν συστάσεις ακόμα και από τον ΩΣΑ, ο οποίος δεν κάθε άλλο παρά αριστερό φόρουμ, μπορείς να το πεις, που λέει για την Ελλάδα συγκεκριμένα ότι δεν αρκεί μόνο να αυξάνεις τον κατώτατο μισθό, ο οποίος μάλιστα αφορά ένα 15-20% του συνολικού πληθυσμού. Για να διαχυθεί όλη αυτή η αύξηση και στην υπόλοιπη κοινωνία, θα πρέπει να επαναφέρεις τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, τη διαπραγμάτευση μέσω των οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων, έτσι ώστε αυτές οι αυξήσεις να έχουν την ανταπόκριση σε ένα γενικότερο πεδίο και όχι μόνο σε αυτούς που αμείβονται στον κατώτατο μισθό. Είναι, νομίζω, βασική προϋπόθεση και είναι και συστάσεις του ΩΣΑ η επαναφορά των διαπραγματεύσεων, των ελεύθερων, να το πούμε, διαπραγματεύσεων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κύριε Μελισσά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και από κάψανα σε κάψανα. Πάμε στον κύριο Γεράσιμο Καρούζο, τώρα ειδικό παθολόγο, να μας μιλήσει, να μας δώσει συμβουλές.